Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις την 14η παράγραφον της τρίτης κατηχίσεως του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Την περασμένη φορά είχαμε πει τους τρεις πρώτους στίχους και συνεχίζουμε από εκεί που εσταματήσαμε. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσιν, ότε κατήλθεν επ' αυτόν το Πνεύμα το Άγιον, σωματικό είδη ως υπεριστερά. Ούχι να Ιησούς τούτο είδη πρώτος, είδη γάρ και πρώτου σωματικός ελθύν, αλλά είναι να θεωρήσει ο βαπτίζων Ιωάννης. Εγώ γάρ φυσίν, ούκ είδην αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν είδατι, εκείνος μη είπεν, εφόν αν είδη στο Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, εκείνος εστίν. Εάν και αυτός έχεις ανυπόκριτον ευλάβιαν, κατέρχεται και επισέ το Πνεύμα το Άγιον και φωνή σι πατρική άνωθεν απηχή. Ούχουτος εστίν ο Υιός μου, αλλούτος νυν γέγονεν Υιός μου. Επεκίνουμεν γάρ το εστίν, επειδή εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Επεκίνου το εστίν, επειδή πάντοτε εστίν Υιός Θεού, επειδή σου το νυν γέγονεν. Επειδή ου καταφύσιν έχεις, αλλά καταθέσιν την υιοθεσίαν λαμβάνεις. Εκείνος αίδιος εστί, σι δε εκ προκοπής λαμβάνεις την χάρη. Είναι μία ωραία παράγραφος αυτή, αγαπητοί μου, που έρχεται να μας πει ότι όταν ο Κύριος ευαπτίστη, τότε κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον, σωματικός, σαν περιστερά. Όχι για να το ειδεί πρώτος ο Ιησούς, δεν ήταν δια τον Ιησούν αυτό, αλλά το δια τον Ιωάννη, για να ειδεί ο Ιωάννης τι ακριβώς συνέβαινε, διότι εκείνος που του είπε να βαπτίζει, μαρτυρία του ιδίου του Ιωάννου, εκείνος του είπε, δηλαδή ο Θεός, ότι εκείνον που θα δεις βαπτιζόμενον να κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον σαν περιστερά, αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο ίδιος λοιπόν ο Ιωάννης έλεγε, και εγώ αδελφοί δεν εγνώριζα ποιος είναι, αλλά εκείνος που είμαι να βαπτίζω, εκείνος μου έδωσε το σημάδι αυτό. Συνεπώς το Πνεύμα του Άγιον που εμφανίζεται κατά ορατών τρόπων δεν είναι δια τον Ιησούν, όπως σας εξήγησα, αλλά είναι δια τον Ιωάννη. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, όπως κατήλθε το Πνεύμα του Άγιον εις τον Ιησούν, και τούτο όχι διότι κάποια φορά ο Ιησούς δεν είχε το Πνεύμα του Άγιον, βλασφημία θα είχε αυτό, αλλά εκείνα τα οποία εργάζεται ο Ιησούς τα εργάζεται με την θεανθρωπίνη του φύση, για να ανοίξει το δρόμο στους ανθρώπους, εφόσον πήρε από μας την ανθρωπίνη φύση, προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Θα πιστεύατε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ποτέ τη Θεία Δόξα? Και ως άνθρωπος την είχε τη Θεία Δόξα. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ούπο γάρε δοξάστη, ακόμα δεν είχε δοξαστεί ο Ιησούς, αυτή η δόξα ή το υπόθεσης εξωτερική, άπαγε της βλασφημίας. Ο Ιησούς ποτέ δεν εστερήθη της Θείας Δόξης. Όταν λέγει εκένωσε εαυτόν, ούτε από θεότητα εκένωσε τον εαυτόν του, αδιανόητο. Θα ηρείτω τη θεότητά του? Ούτε από Θεία Δόξα εκένωσε τον εαυτόν του. Ποτέ δεν εχωρίστη της Θείας Δόξης ο Ιησούς.
Ποτέ. Απόδειξης ότι το ούπο εδοξάστη που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν αναφέρεται παρά στην εξωτερική όψη των πραγμάτων, ότι η μεταμόρφωση έλαβε χώρα πριν υποθεί αυτό δια των Ιησούν, που είναι ακόμη και μετά την Ανάστασή Του. Και όμως εκεί είχε δείξει τη Θεία Του Δόξα, που δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε πάντοτε τη Θεία Του Δόξα, ουδέποτε την θα προχωρήσει. Η Θεία Δόξα, όπως τα ξέρετε, δηλαδή οι άκτιστες αυτές ενέργειες, απορρέουν από τη Θεία Ουσία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχω τις άκτισες ενέργειες χωρίς τη Θεία Ουσία. Είναι παρόντα, και η Θεία Ουσία εις τον Ιησούν είναι ο άπειρος Θεός, ακατανόητο αυτό, και ταυτοχρόνως και η Θεία Δόξα, οι άκτισες ενέργειες, αχώριστα από τον Θεό, από τον Θεολόγο, αχώριστα πράγματα. Και όταν ακόμα ενυνθρώπισε, όταν λέει εκένωσε, κύριο, το, εκένωσε το και με έψιλον, άδειασε, δεν είναι άδειασμα, αλλά είναι κρύψιμο. Όπως όταν έχουμε συννεφιά, δεν εξαφανίζεται ο ήλιος, αλλά απλώς δεν φαίνεται. Έτσι ο Χριστός περιέκρυβε την δόξα του, οικονομικός περιέκρυβε. Βέβαια, ένα κύριο σημείο του ότι περιέκρυβε τη Θεία Του Δόξα, οικονομικός πάντοτε, ήτο η ανάπτυξη, προσέξαμε το σημείο, η ελευθέρα ανάπτυξη της πίστεως. Διότι αν ενεφανίζεται όπως ενεφανίστη στο Θαβόρ στους μαθητάς του, τότε αγαπητοί μου, ποιος θα ήταν εκείνος που θα έμενε άπιστος? Αμα τότε δεν μιλάμε πια για πίστη, αλλά για εξαναγκασμό. Κάνει μια πολύ ωραία αποστροφή ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας πάνω στο σημείο αυτό, και λέγει: θες να δεις και να πιστέψεις, μα εάν δεις τότε, θέλεις δε θέλεις θα το δεχτείς. Τότε αυτό δεν λέγεται πίστης, αυτό λέγεται γνώσης. Και αυτή η αναζήτηση πίστεως σε απιστία σε οδηγεί, όχι σε πίστη. Δηλαδή σε χαρακτηρίζει άπιστον. Διότι τίθεται θέμα αν πω ένα και ένα κάνει δύο. Ένα και ένα κάνει δύο δεν είναι θέμα πίστεως. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, θα το δεχθείς. Εδώ λοιπόν, αν υποτεθεί ότι ο Κύριος ενεφανίζεται με τη Θεία Του Δόξα, δεν την περιέκρυπτε οικονομικώς πάντοτε, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί, αγαπητοί μου, η πίστης, διότι θα ισοπαίδωνε την ανθρωπίνη προαίρεση. Δεν θα είχε περιθώριο ο άνθρωπος να διαλέξει ελευθέρως, όπως δεν έχει το περιθώριο να διαλέξει και να πει δεν δέχομαι ότι ένα και ένα κάνει δύο. Αν κάποιος υποστηρίξει πως ένα και ένα κάνει δύο, ένα και ένα δεν κάνει δύο, είναι τρελός. Δεν είναι κάτω από, τους κοινούς κανόνες της λογικής. Άρα, και θα μου πείτε, ήταν ανάγκη να αναπτυχθεί η πίστη? Ναι, ναι, διότι ο Θεός χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους για να μας οδηγήσει στον Παράδεισο. Ποιες μεθόδους? Ακούσατε το. Ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους, δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν τούτου του δένδρου, γιατί όταν θα δοκιμάσετε, την ημέρα που θα δοκιμάσετε θα πεθάνετε. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Αυτό ήταν θέμα πίστεως. Διότι οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν δει τον θάνατο, δεν εγνώριζαν τι πράγμα είναι ο θάνατος. Αν λάβετε δε υπόψη, μη σας κάνει εντύπωση, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό, ότι στον Παράδεισον δεν υπήρχαν ζώα για να δει το θάνατο, να δει οι πρωτόπλαστοι τον θάνατο των ζώων. Θα μου πείτε, πέθαιναν τα ζώα? Ναι, αλλά δεν είναι τώρα τη ώρα να αναλύσω πιο πολύ πάνω σε αυτό. Γιατί στον Παράδεισο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν υπήρχε ουδέν το άλογον. Οδήγησε τα ζώα εις τον Παράδεισον ο Θεός για να αντιληφθεί ο Αδάμ, αφού τα ονομάτιζε, ότι δεν βρίσκεται ανάμεσα στα ζώα κάτι που να του μοιάζει.
Άρα το θάνατο ο Αδάμ δεν τον είδε. Σε ανθρώπους βεβαίως ήταν ο πρώτος. Σε ζώα δεν τον είδε τον θάνατο ο Αδάμ. Τον θάνατο δεν τον γνώριζε ο Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να πιστέψει. Η οδός της σωτηρίας του ή το η πίστης. Ότι αν παραβώ την εντολή του Θεού θα πεθάνω. Τι θα πει θα πεθάνω? Δεν ξέρω, θα έλεγε στον εαυτό του, δεν ξέρω. Και άρα γιατί δεν σημαίνει αυτό θα πεθάνω? Αυτό το τόσο κοινό για μας, για τον Αδάμ ήταν άγνωστο, άγνωστο. Τι σημαίνει θα πεθάνω? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω κάτι, ο Θεός μου είπε ότι θα πεθάνω. Αφού λοιπόν το είπε ο Θεός, το πιστεύω. Δεν επίστευσε ο Αδάμ. Αλλά ο Θεός επιμένει. Εγώ σου κάνω τη χάρη να ξαναφτιάξω τον παράδεισο και να σε ξαναβάλω μέσα. Αλλά επιμένει. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπεις θα είναι ο ίδιος. Δεν αμερεί ο Θεός, δεν αλλάζει το σχέδιό του. Και ποιος θα είναι αυτός? Η πίστης. Τώρα θα πιστέψεις πού? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πράγμα. Άρα λοιπόν ο Χριστός ενεφανίστη χωρίς τη θεία του δόξα, δηλαδή την περιέκρυπτε. Την περιέκρυπτε. Θα σας πω ακόμη και κάτι άλλο. Την περιέκρυπτε και από τους αγγέλους η θεία του δόξα. Διότι και οι άγγελοι έπρεπε να πιστέψουν. Ο Χριστός είναι σωτήρ και των αγγέλων, μην το ξεχνάτε. Και με το να πιστέψουν οι άγγελοι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή το η τελευταία, θα λέγαμε, πίστιστον, όπως επίστευσαν και ό,τι άλλο είχε προηγηθεί. Ο διάβολος δεν επίστευσε, γι' αυτό έγινε διάβολος. Αύριο έχουμε την εορτή των Αγίων Αγγέλων, με την ευκαιρία το λέγω αυτό. Και αγαπητοί μου, παγιώθηκαν οι άγγελοι εις την αρετήν. Προσέξτε, όχι ότι δεν δίνανται να αμαρτήσουν, αλλά παγιώθηκαν στην αρετή. Δεν θέλουν να αμαρτήσουν. Επειδή για τον Χριστόν τον έφερε η Θεοτόκωση στον κόσμο, δι' αυτό η παρουσία της Θεοτόκου παγίωσε την αρετή των Αγίων Αγγέλων, όπως λέγει και ο Καβάσιλος και ο Άγιος Έλλης ο Δαμασκηνός κτλ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αλλά ξαναγυρίζω να μην φεύγω, βλέπετε λίγο πλατένο το θέμα, δεν πειράζει. Ο Χριστός περιέκρυπτε τη θεία του δόξα, διότι έπρεπε να υπάρξει η ιδία οδός της σωτηρίας, η πίστης. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, εάν και εσύ προσήλθες με ανυπόκριτη ευλάβεια στο βάπτισμα, θα επαναλάβω τη φράση του, εάν και αυτός έχεις ανυπόκριτον ευλάβεια, θα πει ανυπόκριτον, να πιστέψεις ότι λες ότι πιστεύεις, όχι με υποκρισία, κατέρχεται και έπεισε το Πνεύμα το Άγιο, και σε σένα θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα, όπως κατήλθε εις τον Ιησούν. Και δεν κατήλθε εις τον Ιησούν για τον Ιησούν, αλλά κατήλθε εις τον Ιησούν για σένα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή με άλλα λόγια, αγαπητοί μου, στο βάπτισμα δεχόμεθα το Άγιον Πνεύμα. Το σκεφτήκατε αυτό? Το χρήσμα τι είναι? Δεν είναι εδώ η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος? Όχι. Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και το άλλο είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα έχουμε την κάθοδο και μετά έχουμε τα χαρίσματα. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον έρχεται με φορτωμένα τα χέρια. Στο βάπτισμα έχουμε την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και θα δούμε τι σημαίνει παρακάτω αυτό. Εις δε το μυστήριο του χρήσματος έχουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής λέμε εκεί, δωρεάς.
Πνεύματος Αγίου. Είναι μεγάλο πράγμα. Σκεφτήκατε αλήθεια ότι παίρνουμε το Πνεύμα του Θεού, ε? Και φωνήσει, και σε σένα δίδεται φωνή πατρική άνωθεν, και απηχεί και λέγει: ούχουτος εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αλλούτος νυν γέγονεν Υιός μου. Τι είπε το Πνεύμα, ή μάλλον τι είπε ο Πατήρ όταν ενεφανίστη το Πνεύμα το Άγιον επί του Ιησού και ακούει ο Ιωάννης: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον εγώ ευαρεστούμε, ευδόκησα. Σε σένα δεν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σου πει είσαι Υιός μου αγαπητός, αλλά θα σου πει, διαβάζω τη φράση, επειδή σου το νυν γέγονεν Υιός μου. Συγγνώμη, αλλούτος νυν γέγονεν Υιός μου, αλλά τώρα αυτός έχει γίνει Υιός μου. Α, τι διαφορά υπάρχει, τρομακτική. Στον Υιόν λέγει είναι ο Υιός μου, διότι ο Υιός είναι φύση Υιός. Πολύ ωραία λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, επειδή εν αρχή είναι ο Λόγος. Όταν έγινε η αρχή της δημιουργίας, ο Λόγος υπήρχε, και ο Λόγος ήτο προς τον Θεόν πάντοτε, και Θεός είναι ο Λόγος, και ο Θεός και Θεός ήτο ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, όταν είπε ο Θεός Πατήρ ότι αυτός είναι ο Υιός μου, σημαίνει ο Υιός μου φύση, δηλαδή εκ φύσεως Υιός μου. Έχουμε την ιδίαν φύση, έχουμε την ιδίαν ουσία. Για σένα, όταν βαπτίζεσαι και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον, σου λέγει ότι τώρα έγινες παιδί μου. Δεν ήσουνα. Άρα όταν γίνεσαι, γίνεται μόνο κάτι το κτιστόν και όχι το άκτιστον, διότι το ρήμα γίγνομαι φανερώνει μεταβολές. Και εφόσον λοιπόν εσύ γίνεσαι Υιός του Θεού, γίνεσαι γιατί είσαι εν μεταβολή, δηλαδή είσαι κτίσμα. Άρα δεν είσαι από την ουσία του Θεού. Άρα λοιπόν εδώ τι είσαι, είσαι Υιός του Θεού κατά χάρη, άρα κατά υιοθεσία. Να το πρώτο, το παμέγιστο, το τεράστιο δώρο που φέρνει το Πνεύμα το Άγιον όταν κατέρχεται στον καθένα που βαπτίζεται. Γίνεται κατά χάρη παιδί του Θεού. Επειδή πάντοτε στην Υιός Θεού ο Χριστός, επειδή σου τον ειν γέγονεν, το τώρα έχει γίνει, επειδή ου κατά φύσιν έχεις, σας ξαναδιαβάζω το κείμενο όταν ανανεώσονται, αλλά κατά θέσιν, όχι κατά φύσιν, κατά θέσιν, λέει κατά χάρη, την υιοθεσία λαμβάνεις. Εκείνος αίδιος εστίν, εκείνος είναι αιώνιος, σι δέκ προκοπής λαμβάνεις την χάρη. Αυτή η λέξη προκοπή, επειδή υπήρξε μια αίρεση, και καλό είναι να γνωρίζετε, γιατί ουδέν και ανών υπό τον ήλιον, ξέρετε. Όσες αιρέσεις έχουν εμφανιστεί και εμφανίζονται, να είστε σίγουροι, έχουν το προηγούμενό τους. Υπήρξε μια αίρεση που έλεγε ότι ο Υιός αναδεικνύεται Θεός εκ προκοπής. Δηλαδή, αγωνίστηκε, πρόκοψε σε αγιότητα, και έτσι αναγνωρίστηκε από τον Πατέρα Υιός. Βλασφημία! Φρικώδης βλασφημία, αγαπητοί μου αυτό, φρικώδης βλασφημία. Γιατί είναι βλασφημία? Διότι εδώ δέχεται η αίρεση αυτή τον Υιόν
ως άνθρωπον και όχι ότι έχει τη φύση του πατρός, την ουσία του πατρός. Φοβερή βλασφημία, άρνησης δε της Αγίας Τριάδος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από την άρνηση της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι κατά προκοπή ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, Θεός, αλλά κατά φύσιν. Κατά προκοπήν Θεός είμαι εγώ, ο άνθρωπος. Εγώ ο άνθρωπος, κατά προκοπήν. Δηλαδή, θα εργαστώ, θα δουλέψω, θα αγωνιστώ για να γίνω παιδί του Θεού. Δηλαδή, να φανώ άξιο παιδί του Θεού. Και να αξιοποιήσω την υιοθεσία που παίρνω την ημέρα του βαπτίσματός μου. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη, αγαπητοί μου, η ημέρα του βαπτίσματός μας. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι η πραγματική μας γέννηση είναι η κολυμβήτρα. Δεν είναι η μήτρα της μάνας μας. Είναι η μήτρα της κολυμβήτρας, του βαπτίσματος. Από εκεί βγήκαμε, ανεδείχθημεν, ανεγεννήθημεν. Γι' αυτό και γιορτάζομαι όχι την ημέρα που γεννηθήκαμε, δηλαδή τα γενεθλιά μας, την άγνωστη γιορτή των γενεθλίων στην εκκλησία μας, αλλά είναι η μέρα που βγήκαμε από την κολυμβήθρα και πήραμε το όνομα που δεχθήκαμε εκεί στο βάπτισμά μας. Είναι μεγάλη αυτή μας η ημέρα. Γι' αυτό πάλι θα σας πω, όταν γιορτάζετε, μην φροντίζετε, δεν σας εμποδίζω να κάνετε ένα τραπέζι και να δεχτείτε επισκέψεις. Όχι, δεν σας εμποδίζω. Μόνο προσέξτε, όταν είναι ημέρα ανιστείας, μην πα και βάλετε αρτήσιμα πράγματα, θα λυπήσετε τον Θεό. Να είναι η γιορτή σας, ξέρω εγώ, μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή ή Τετάρτη, Παρασκευή. Προσέξτε, είναι σοβαρό. Θα προσφέρετε πράγματα που θα είναι ή λαδερά, αν τρώμε λάδι, ή θα είναι αλάδωτα. Θα αρκεστείτε σε ένα απλό γλυκό. Ή κάποτε υπάρχουν και εδέσματα, φαγητά, τα οποία μπορεί να χαρακτηριστούν ή λαδερά, και είναι τόσα πολλά, ή ακόμα και αλάδωτα. Ή επιτέλους τους χρωστάτε ένα τραπέζι αργότερα, όταν θα είναι η μέρα, ξέρω εγώ, έπεσε Τετάρτη, Παρασκευή η γιορτή σας, και θα τους πείτε ότι μεταθέτω τη γιορτή μου, την Κυριακή ελάτε να σας κάνω ένα τραπέζι σε 5-10 ανθρώπους. Μην εξοργήσουμε τον Θεό βάζοντας τραπέζι με καταλύσιμα, το ξαναλέγω. Λοιπόν, επανέρχομαι και σας λέγω, αυτό μπορούμε να το κάνουμε αν θέλετε. Ένα τραπέζι είναι μια ευοχία, είναι μια εφροσύνη. Δεν είναι κάτι το εφάμαρτο, εφόσον δεν θα βάζαμε κάτι το εφάμαρτο, έτσι. Ούτε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε γλεντοκόπημα και τραγούδια και χορούς και ξεφαντώματα προς Θεού. Αλλά κάτι σπουδαίο. Όταν περιμένετε τη γιορτή σας, ετοιμαστείτε να κοινωνήσετε. Το ετοιμαστείτε ό,τι πρέπει να κάνετε. Θα νηστεύσετε, θα ξομολογηθείτε κτλ. Να κοινωνούμε την ημέρα που γιορτάζουμε. Έτσι δείχνουμε ότι τιμούμε τον Άγιο του οποίου το όνομα πήραμε, ότι θα θέλαμε να μιμηθούμε τη ζωή του, θα θέλαμε ακόμη να γίνουμε αγωνιστέ και ότι αξιοποιούμε την υιοθεσία που πήραμε την ημέρα του βαπτίσματός μας. Αποκτήστε παρακαλώ αυτή τη συνήθεια. Πολλές φορές λέγω σε παιδιά κυρίως, ετοιμάστηκαν για γιορτή κτλ. Κοινώνησες? Ούτε σκέψη για τέτοιο πράγμα. Κοινώνησες? Λοιπόν, αυτό το κοινώνησες θα πρέπει για μας να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ερχόμεθα τώρα στην 15η παράγραφο. Ουκούν ετοίμασον της ψυχής το άγκος είναι Υιός γέννη Θεού και κληρονόμος μεν Θεού συγκληρονόμος δε Χριστού υπερ ετοιμάζει σε Αυτόν είναι και λάβεις ή εκ πίστεως προσέρχει ή να πιστοποιηθείς ή αποτίθεσαι των παλαιών άνθρωπον εκ προαιρέσεως. Λοιπόν, ετοίμασε τον εαυτό σου,
το άγκος της ψυχής, το αγγείον της ψυχής, το δοχείον της ψυχής, για να γίνεις παιδί του Θεού. Και κληρονόμος μεν του Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού, που είναι κατά φύση Υιός, και ως προς την ανθρωπίνη φύση είμεθα συγκληρονόμη του Χριστού. Εάν βεβαίως ετοιμάζεις τον εαυτό σου για να το πάρεις αυτό, ή εκ πίστεως προσέρχει ή να πιστοποιηθείς. Εάν εκ πίστεως προσέρχεσαι, αυτό το πιστοποιηθείς, προσέξτε κάτι, δεν έχει καμία σχέση με το πιστοποιητικό, παρότι στο βάθος έχει σχέση. Θα πει γίνομαι πιστός, πιστοποιούμε, κατά το θεοποιούμε, χριστοποιούμε και το πιστοποιούμε. Πιστοποιούμε λοιπόν θα πει γίνομαι πιστός. Προσέξτε αυτή τη λέξη, πιστοποιούμε, γίνομαι πιστός. Είναι μια πολύ σημαντική λέξη, την οποία μπορούμε να τη βάλουμε πλάι σε τέτοιες λέξεις που χρησιμοποιεί εν αυθονία ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας και ο Άγιος Διονύσιος Ολύμπου, όχι του δικού μας του Ολύμπου αλλά της Μικράς Ασίας. Είναι παλαιός, έχει πολλές τέτοιες εκφράσεις. Το λέω έτσι φιλολογικά αυτό. Ο δε πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς έπιασε και βρήκε όλο τέτοιες λέξεις και στα βιβλία του συνήθως βάζει όλο τέτοιες: χριστοποιούμε, θεοποιούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το πιστοποιούμε, ίσως αυτή η λέξη να μην έχει επισημανθεί, είναι όμως πάρα πολύ ωραία. Τι θα πει λοιπόν πιστοποιούμε? Θα πει γίνομαι πιστός. Πάντα γάρ όσα υπέπρακτε συγχωρηθήσετε, καν πορνεία, καν μοιχεία, καν άλλο τι τον διού των ακολασίας είδος εστί. Ό,τι έχεις διαπράξει μέχρι τώρα και εφόσον μετανοείς και βαπτίζεσαι, όλα θα συγχωρηθούν. Οποιαδήποτε αμαρτία και να έκανες, οποιαδήποτε, όλα θα συγχωρηθούν. Τι μίζον του σταυρώσε Χριστόν, και τούτου καθάρσιον εστί το βάπτισμα. Τι μεγαλύτερο θα μπορούσε να συμβεί από του να σταυρώσει τον Χριστόν? Και αναφέρεται εις τους συγκεκριμένους τότε σταυρωτάς. Θέλετε? Όχι αυτοί οι 5-10 που μπορεί να συνετέλεσαν εις το κάρφωμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι εφώναζαν το Άρον, Άρον, Σταύρος των αυτών. Άρον, ξέρετε αυτό τον Άρον, αγιογραφικό βεβαίως, έχει ξεπέσει στη γλώσσα μας με την εξής έννοια: γρήγορα, γρήγορα. Τον πήρανε λέει από χάμο, Άρον, Άρον. Αυτό δεν έχει βέβαια την έννοια του τον πήραν γρήγορα. Άρον του αίρο, θα πει σηκώνω, θα πει όμως και εξού και ανερό, θα πει φωνεύω. Άρον θα πει φώνευσέ τον. Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν. Πάρ τον από τη μέση, θα πει και αυτό, σήκωσέ τον, σκότωσέ τον, σκότωσέ τον, σταύρωσέ τον. Αυτό θα πει Άρον, Άρον. Ποιοι ήσαν εκείνοι που φώναζαν λοιπόν το Άρον, Άρον? Ασφαλώς ήσαν πολλοί. Όλοι αυτοί ήσαν ένοχοι του Σταυρού του Χριστού, σε πρώτο πλάνο, σε πρώτο χέρι, άμεσα ένοχοι της καταδίκης του Ιησού Χριστού. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε ότι εκείνον τον οποίον εσείς φωνεύσατε, πω 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 φοβερό, εσείς φωνεύσατε, και πω πω τίνετε στο πλήθος που τον ακούει την ημέρα της Πεντηκοστής. Εσείς, ποιοι εσείς? Όλοι εσείς που με ακούτε, εσείς τον φωνεύσατε. Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε και τον απέδειξε Θεόν αληθινόν. Και είπαν εκείνοι,
τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, μετανοήσατε. Και μετανόησαν και βαφτίστηκαν και σώθηκαν. Αυτό τώρα λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Και σας διαβάζω αυτό που σας είπα. Τίμιζον του σταυρό σε Χριστόν και τούτου καθάρισον εσύ το βάπτισμα. Της γάρ προσελθούσι τρισχυλίης, έλεγεν ο Πέτρος, της σταυρώσασι των Κύριων πινθανωμένης και λέγουσι, που ζητούσαν να μάθουν. Τι ποιήσουμε να άνδρες αδελφοί, που έλεγαν στους Αποστόλους, μέγα γάρ το τραύμα, η πληγή μεγάλη, φόνος φοβερός, να γίνεις θεοκτόνος, θεοκτόνος. Επέστησας ημάς, ο Πέτρε, το ημετέρω πτώματι, λοιπόν, των αρχηγών της ζωής απεκτείνατε. Σκοτώσατε, έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, των αρχηγών της ζωής. Ποια εστιν έμπλαστρος τυλικού του τραύματος. Τι φάρμακο μπορούμε, τι μπλάστρι έμπλαστρο, τι φάρμακο μπορούμε να βάλουμε σε ένα τόσο μεγάλο τραύμα, σε μια τόσο μεγάλη αμαρτία. Ποιον καθάρσιον τυλικού του ρήπου, τι καθαρτικό μπορούμε να βάλουμε μπροστά σε μια τέτοια βρωμιά. Τις η σωτηρία της θειάθης απολίας, ποια είναι η σωτηρία μιας τέτοιας απολίας? Μετανοήσατε φυσί και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών εν το όνομα του Ιησού Χριστού Κυρίου ημών, εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Μετανοήσατε, είναι η μετάνοια. Επάνω στο θέμα αυτό, αγαπητοί μου, μετάνοια, που βλέπουμε ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τώρα του Αγίου Βαπτίσματος, η άφεση αμαρτιών. Το πρώτο είναι η υιοθεσία, το δεύτερο είναι η άφεση των αμαρτιών. Θα ήθελα να σας έλεγα κάτι, δεν θα το επεκτείνω πολύ, αλλά σύντομα θα το πω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν έναν διάλογο με τον χριστιανισμό, και αυτή είναι, πρώτον, η αιρετική δύση, οι Προτεστάντες στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Χρόνια επί χρονών κουβεντιάζουν και διάλογοι επί διαλόγων συνεχώς, για να βρούμε τι. Είναι τόσο απλό. Εάν ο Προτεσταντική ή Ρωμαιοκαθολική δύσεις επιθυμείς να γνωρίσεις την αλήθεια, δεν χρειάζονται οι διάλογοι, μετανόησε και έλα εις την Ορθοδοξία. Τελείωσε. Η οδός είναι απλή, είναι η μετάνοια. Τόσο πολύ έχει κατηγορηθεί αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, και μην νομίζετε πως είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει όλους, διότι απλούστατα παρέλκει των χρόνων, δημιουργεί φθορά στην Ορθοδοξία, διότι όσοι πηγαίνουν εκεί υφίστανται αυτήν την φθορά, και είναι ένα δυστύχημα πως μέχρι τώρα, παρά τις τόσες ημιεπίσημες, ανεπίσημες και επίσημες κατακραυγές, δεν το έχουμε κατανοήσει. Φοβερή φθορά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι τελευταία η δημιουργία ενός λεγόμενου νεοορθοδόξου ρεύματος. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μου, έχει δημοσιευθεί σε κάμποσα περιοδικά. Ήδη σας έλεγα κάτι από την περασμένη Δευτέρα στην ώρα των απορριών, και δεν είναι τι άλλο παρά μια προσπάθεια κάποιων θεολόγων και κληρικών, προοδευτικών κατά το χαρακτηρισμό των αντιθέτων, ποιον, των μαρξιστών, να δημιουργηθεί διάλογος ανάμεσα στον μαρξισμό
και των χριστιανισμών. Δεν λέγω καινούργια πράγματα, ούτε κομίζω γλάφκας εις Αθήνας. Γνωστά, δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, δήθεν υπό την μορφή μιας ερεύνης, μια σειρά άρθρων, να γίνει ένας τρόπος προσεγγίσεως και ευρέσεως άκουσον, κοινών σημείων. Ένας διάλογος λοιπόν μεταξύ μαρξισμού και χριστιανισμού. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν χωράει κανένας διάλογος. Εάν θα ήθελες να γίνεις χριστιανός, θα γίνεις μόνο χριστιανός και δεν μπορεί να είσαι μαρξιστής. Δεν γίνεται. Και πώς θα γίνεις χριστιανός? Μόνο με μία μέθοδο. Όχι με το διάλογο, αλλά με τη μετάνοια. Άλλη οδός πλην της μετανοίας δεν υπάρχει. Ή θα πεις μετανοώ για ότι είμαι, μασόνος είμαι, μαρξιστής είμαι, ότι είμαι, άθεος είμαι, αναρχικός είμαι, είμαι ό,τι είμαι. Ό,τι είσαι, εάν θέλεις να γίνεις χριστιανός, θα μετανοήσεις χωρίς να ανοίξεις διάλογο. Ο διάλογος στην Αγία Γραφή υπάρχει. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει. Ο Χριστός ανοίγει διάλογο με τη Σαμαρίτιδα. Αλλά ο διάλογος εκεί είναι στοιχείων παιδαγωγικών, δια να άγρευθεί ο πιστός, ο υποψήφιος πιστός, με την έννοια να εμβαθύνει μέσα στο νόημα των πραγμάτων. Έχουμε, μάλιστα, αν θέλετε, δύο κυρίως διαλόγους, κάπως έτσι ανεπτυγμένους. Είναι ο διάλογος του Κυρίου με τον Νικόδημο και ο διάλογος του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Δεν υπάρχει πρόθεση του Κυρίου, ανοίγοντας διάλογο, να υποχωρήσει σε κάτι από την διαλεκτική που θα διημείδετο ανάμεσα στο Χριστό και τον Νικόδημο ή τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ουδε πελάχιστον. Αλλά ο διάλογος, ξαναλέγω, έχει παιδαγωγική φόρμα για να κατανοηθεί εκ μέρους του άλλου κάτι. Φερυπίν, δώσ' μου να πιω. Μπα, εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα μία Σαμαρίτιδα? Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου λέγει αυτό. Και λοιπά, μπαίνει, δηλαδή ένας τρόπος είναι. Αλλά όχι με την έννοια να βρούμε κοινά σημεία. Ο διάλογος που θα καταλήξει διαλεκτική, δηλαδή να βρούμε κοινά σημεία για να συνυπάρχομαι. Βλέπετε πόσο αργά μιλάω? Εγώ μιλάω πολύ γρήγορα, αλλά μιλάω αργά επίτηδες. Για να συνυπάρχομαι, να συνυπάρχει ο μασιονισμός με τον χριστιανισμό, να συνυπάρχει ο χριστιανισμός με τον μαρξισμό, να συνυπάρχει ο χριστιανισμός με την αναρχία, να συνυπάρχει, άκουσον και αυτό, ο χριστιανισμός με την αθεία. Αυτό το πράγμα ως διαλεκτική, η λέξη διαλεκτική την καταλαβαίνετε τι θα πει, είναι εκ του πονηρού, είναι δαιμονικό 100%. Θα ξαναπώ άλλη μία φορά, μια οδός εγνώρισε, μία οδόν εγνώρισε ο χριστιανισμός για να προσέλθει κανείς σε αυτόν. Είναι η οδός της μετανοίας. Μετανοείται. Και ο Ιωάννης έλεγε αυτό, ο βαπτιστής και ο Κύριος με αυτό άρχισε το κηρυγμά του. Μετανοείται. Θέλετε να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού? Μετανοείται. Δεν θα κάνω κουβέντα μαζί σου. Η αλήθεια είναι πλήρης και αποκεκαλυμμένη. Ή τη δέχεσαι ή δεν τη δέχεσαι. Τα παραπανήσια από το διάβολο είναι. Τα περισσά εκ του πονηρού εστί. Λοιπόν, το λέγω με την ευκαιρία εδώ της μετανοίας. Και μάλιστα, επειδή τελευταία πολλά γράφονται στα περιοδικά, αυτά τα κουλτουριάρικα περιοδικά που έχουν βγει και κυκλοφορούν, πολλά κουλτουριάρικα περιοδικά γράφονται αυτά τα πράγματα. Διάλογος, λέει, με το Άγιον Όρος. Και εκεί βλέπετε κάτι παράξενα, παράξενα πράγματα, παράξενα πράγματα. Αυτές οι περίεργες προσεγγίσεις, χωρίς να εγκαταλείπουν τις θέσεις των εκείνοι που έχουν αυτές που έχουν. Μαρξιστέ, το λένε καθαρά.
είμαστε μαρξιστές και θέλουμε να κάνουμε διάλογο. Λέει, τι θα βγάλουμε? Τι θα βγάλουμε? Δεν βγαίνει τίποτα. Θέλεις να σωθείς, θα γίνεις χριστιανός. Τέλειωσε, πάει. Δεν έχουμε τίποτα να κουβεντιάσουμε. Μπορεί οι αύριο να έρθουν και σε μένα να μου πούν, τι έχετε να πείτε? Τα είπα πιο μπροστά. Αυτά που σας λέγω. Σας το λέγω καθαρά αυτό το πράγμα. Διάλογος δεν δύναται να υπάρξει. Το λέω δια τρίτη φορά. Μία οδός υπάρχει, η μετάνοια. Τίποτα. Είναι αληθή? Είναι αγιογραφικά αυτά? Εάν κανείς θα ήθελε να ελέγξει αυτά που λέγω, ας το ελέγξει. Είναι αγιογραφικά. Είναι ίσια. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι σωστό. Το δεύτερο λοιπόν θέμα, το δεύτερο που έρχεται να μας φέρει το Πνεύμα του Θεού στη βάπτισή μας, είναι, αγαπητοί μου, όπως σας είπα, η άφεση των αμαρτιών. Ο ανεκδίγητος του Θεού φιλανθρωπία. Πόπο, λέει, φιλανθρωπία του Θεού ανεκδίγητη. Το σωθήνε ουκ ελπίζουσι και Πνεύματος Αγίου καταξιούνται. Αυτοί που λέγαν, αδελφοί, τι να κάνουμε για να σωθούμε, και ενώ δεν ήλπιζαν καν να σωθούν, τώρα όχι μόνο σώζονται αλλά και καταξιώνονται Αγίου Πνεύματος. Το συλλαμβάνετε αυτό? Ποια είναι η δωρεά του Θεού? Τον σταυρώσαμε εμείς οι άνθρωποι, και μετά, και μετά όχι μόνο μας συγχωρεί αλλά και μας δίνει και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπεις του βαπτίσματος την δύναμη? Τη βλέπεις? Ή της ημών λόγης βλασφήμης εσταύρωσε τον Χριστόν, ή της ημών κατάγνιαν ενώπιον ανθρώπων ειρνήσατο, ή της δια πονηρών έργων ευλασφημηθήνε το δόγμα παρεσκεύωσεν, εύελπις έστω μετανοών, πάρε στη γάρ και νυν η αυτή χάρις. Αν κάποιος με λόγια βλάσφημα, όπως τα αιρετικά λόγια, εσταύρωσε τον Χριστόν, εάν κάποιος κατάγνιαν μπροστά σε ανθρώπους ειρνήθη των Χριστών, εάν κάποιος με τα πονηρά του έργα συνετέλεσε να βλασφημηθεί το δόγμα της πιστεώς μας, ας έχει καλή ελπίδα, ας σταθεί εύελπης μετανοώντας. Πάρε στη γάρ και νυν η αυτή χάρις. Είναι παρούσα και τώρα και νυν και τώρα η χάρις του Θεού. Όχι τότε επί Αποστόλου Πέτρου, και τώρα και πάντοτε. Και η τελευταία παράγραφος, η 16η. Θάρση Ιερουσαλήμ, περιελεί Κύριος πάντα τα δικήματά σου. Πάρε θάρρος Ιερουσαλήμ. Ποια είναι αυτή η Ιερουσαλήμ? Είναι οι υποψήφοι πιστοί που θα αποτελέσουν την Άνω Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Πάρε θάρρος Ιερουσαλήμ. Περιελεί Κύριος πάντα τα δικήματά σου. Εκπληνεί Κύριος των ρήπων των ιών και των θυγατέρων αυτού. Εμπνεύματι κρίσεως και πνεύματι καύσεως. Ραντιεί εφημάς είδωρ καθαρών. Και καθαριστήσαστε από πάσης αμαρτίας ημών. Χορεύσουσι περί ημών άγγελοι και αιρούσι. Φύσα αυτή η αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδελφιδούν αυτής. Ο στίχος είναι από το Ασμασμάτων. Ποια είναι αυτή, λέγει, που είναι κατάλευκη, λελευκανθισμένη, και στηρίζεται στο χέρι του αγαπημένου της, του αδελφιδού της? Είναι από το Ασμασμάτων, σας είπα. Είναι η πιστή, είναι η Εκκλησία, Η γάρ πρώτερον δούλη ψυχή νυν αδελφιδούν αυτόν τον δεσπότην επεγράψατο. Αυτή η ψυχή που ήταν πρώτα δούλη, τώρα γίνεται σύζυγος του αγαπημένου Χριστού. Ως την ανυπόκριτον υποδεχόμενος προαίρεσιν επιφωνήσει, ιδού η καλή η πλησίον μου, ιδού η καλή. Ο δόντες σου, και αυτό από το Ασμασμάτων, η πλησίον μου, ο Χριστός λέγει, η πλησίον μου, εσύ που είσαι κοντά μου, είναι η Εκκλησία, ιδού η καλή, είσαι όμορφη. Ιδού η καλή, είσαι όμορφη. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμεθα στο Ασμασμάτων. Οδόντες σου ως αγέλε
των κεκαρμένων, τα δόντια σου και αυτό των ασμασμάτων. Είναι εδώ, είναι η περιγραφή των χαρίτων της Εκκλησίας. Η περιγραφή των χαρίτων της Εκκλησίας. Τα δόντια σου είναι, λέγει, σαν τις αγέλες των κουρεμένων προβάτων, κάτασπρα. Δια την ευσυνείδητον ομολογία, επειδή έκανε ευσυνείδητην ομολογία. Κοιτάξτε, κάποιος λέγει κάποτε είχε γερά δόντια, πέρασε τα 100 χρόνια, διάβαζα κάπου, επέρασε τα 100 χρόνια και δεν είχε ούτε ένα χαλασμένο δόντι. Ήτανε μια αμοιβή του Θεού προς αυτόν. Φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί ποτέ στη ζωή του δεν κατηγόρησε κανέναν. Αυτό τώρα, σαν ωραίο σχήμα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, παίρνοντάς το από το άσμασμάτων, τα δόντια σου, λέει, είναι κάτασπρα, γιατί είπες ευσυνείδητη ομολογία, ότι ανήκω στο Χριστό, βαφτίστηκα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και εξής, επάθε διδυμεύουσε δια την διπλήν χάριν, λέγω δε την εξίδατος και πνεύματος τελουμένην, ή δια την εκ της παλαιάς και καινής διαθήκης καταγγελωμένην, και γέννητο, δεν εμπινεύω πιο πολύ γιατί βιάζουμε, θα σας πω γιατί, και γέννητο πάντα σημάς των δρόμων της νηστείας τελέσαντας, ανίστευαν λοιπόν, και ήθε να τελειώσει σε σας ο δρόμος της νηστείας, μνημονεύοντας των λεγόμενων καρποφορούντας ενέργης αγαθής, αμόμως των αιτών ημφίο παραστάντας, τυχήν της αφέσεως των αμαρτιών υπό του Θεού, εν αυτό Χριστό Ιησού το Κύριο ημών, ο ειδόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενίστευαν, αγαπητοί μου, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να βαπτιστούν. Ναι, το βιβλίο διδαχή των 12 Αποστόλων, πανάρχαιων βιβλίων, μας λέγει τούτο, ότι όταν πρόκειται κάποιος να βαπτιστεί, να νηστεύσει, και όσοι γύρω από αυτόν που θα παρακολουθήσουν τη βαπτισή του μπορούν να νηστεύσουν. Δηλαδή σημαίνει, παρακαλώ πολύ, όποιος γίνει ποτέ ανάδοχος και θέλει να βαπτίσει ένα παιδί, επειδή τον ήπιο βέβαια δεν μπορούμε να το νηστεύσουμε πλέον, θα νηστεύσει ο ανάδοχος μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσο μπορεί. Και όσοι άλλοι καλεσμένοι, στην αρχαία εκκλησία, όταν καλούσαν σε μια βάφτιση, δεν εφρόντιζαν για μπομπονιέρες, για τουαλέτες, κουστούμια και κοτσομπολιό κατά την ώρα του μυστηρίου, αλλά οι παριστάμενοι ενίστευαν. Και επειδή οι παριστάμενοι ενίστευαν υπέρ του βαπτίσματος εκείνου που ευαπτίζεται, γι' αυτό και αυτοί οι βαπτιζόμενοι κατηρτίζοντο να γίνουν Άγιοι και μάρτυρες. Σήμερα βιάστηκα να τελειώσω αυτά τα λίγα λεφτά που μας μένουν, τα 10 λεπτά, για να κάνω, επειδή περί βαπτίσματος ο λόγος και δεν θα ξαναμιλήσουμε παρά μόνο σε μία μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, επιτρέψατε μου πάρα πολύ γρήγορα να σας σημειώσω από τον Άγιον Ιάννη των Δαμασκηνών περί βαπτίσματος μερικές, παρότι είναι μια μακρά αυτή η ανάπτυξή του περί βαπτίσματος, μερικές θέσεις πολύ χρήσιμες. Κάτι το πιο συμπληρωματικό, θα λέγαμε, σε ό,τι είδαμε στον Άγιο Κύριλλο. Ομολογούμεν δε εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Ένα βάπτισμα. Γι' αυτό δεν ξαναβαπτιζόμαστε. Το γαρ βάπτισμα των του Κυρίου θάνατον δειλεί. Το βάπτισμά μας φανερώνει το θάνατο του Κυρίου, αλλά και το δικό μας θάνατο. Και το δικό μας. Πεθαίνουμε από τα νεκρά μας έργα. Ως περούν άπαξ ετελέστη ο του Κυρίου θάνατος, ούτω και άπαξ δι βαπτίζεστε. Γιατί μια φορά βαπτιζόμαστε? Για να δηλώσουμε ότι μια φορά πέθανε ο Κύριος. Μόνο μια φορά. Δεν διαβάζω συνέχεια αυτά που λέγει, παρά μόνο στο κείμενο ό,τι έχω υπογραμμίσει. Βαπτίζεστε δε κατά τον του Κυρίου λόγων εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι στο όνομα του Χριστού,
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι τελειώνει με αυτόν τον λόγο του Κυρίου το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και λέγει εις το όνομα, δεν λέει στα ονόματα, διότι δεν έχουμε τρία πρόσωπα με τρεις ουσίες, αλλά είναι τρία πρόσωπα μία ουσία. Γι' αυτό λέγει εις το όνομα και όχι εις τα ονόματα. Διαγάρ των τριών καταδύσεων τας τρεις ημέρας της του Κυρίου ταφή σημαίνει το βάπτισμα. Όταν έχουμε τριπλή κατάδυση και ανάδυση, φανερώνει τις τρεις ημέρες που ο Κύριος ήτο εις τον τάφον. Την μέντη επίκληση τους οικείους μαθητάς ο Κύριος διδάσκων έλεγε: βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σας το εξήγησα πιο πάνω. Επίγασέτε ημίν εν τες, εκ της Αγίας και Αχράντου αυτού πλευράς πηγήν αφέσεως. Είδωρ μεν εις αναγέννηση και έκπληση της της αμαρτίας και της θωράς, αίμα δε ποτον ζωής αηδίου πρόξενων. Από την πλευρά του δύο πράγματα έρευσαν, νερό και αίμα. Το νερό δείχνει το βάπτισμα που θα καθαριστούμε και το αίμα την τροφή που θα φάμε και θα ζήσουμε. Επειδή γαρ διπλούς ο άνθρωπος εκ ψυχής και σώματος, διπλύνει μην εδώ και την κάθαρσιν, διείδατώστε και πνεύματος. Του μεν πνεύματος το κατοικώνα και καθομοίωσιν εν ημίν ανακοινίζοντος, το του δε ύδατος δια της του πνεύματος χάριτος καθαίροντος το σώμα της αμαρτίας και της θωράς απαλάττοντος. Αυτό μας το είπε και ο Άγιος Κύριλλος. Το νερό δια την πλύση του σώματος, το πνεύμα δια την πλύση της ψυχής, για να καθαριστεί ο άπας άνθρωπος, ολόκληρος ο άνθρωπος. Τα γάρ ορατά σύμβολα των νοουμένων εισήν και σχεδόν άπαντα κατά τον νόμον είναι αντικαθαρίζονται, διότι τα ορατά σύμβολα είναι πραγματικότητες νοούμενες. Εκείνο που βλέπω σήμερα νερό, εκείνο που βλέπω σήμερα επιτραχύλιο, εκείνο που βλέπω σήμερα λάδι, αυτά στην πραγματικότητα είναι εκείνα που δεν βλέπω. Είναι σύμβολα μπροστά μου, αλλά πίσω από τα σύμβολα είναι κάποιες πραγματικότητες. Μην μενούν δια του βαπτίσματος την απαρχή του Αγίου Πνεύματος λαμβάνουμε. Τώρα με το βάπτισμα έχουμε την απαρχή του Αγίου Πνεύματος και αρχή εταίρου βίου γίνεται η μήνυ παλιγγενεσία και σφραγής και φυλακτήριον και φωτισμός, και γίνεται η αρχή άλλου βίου, πνευματικού βίου. Δεν πήρα το Άγιο Πνεύμα, πνευματικών βίων πρέπει να ζήσω. Πρέπει ακόμη να δεχθώ και την παλιγγενεσία, αναγέννηση, και τη σφραγίδα και το φυλακτήριον, να με φυλάτει, και των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος. Χρήδε πάση δυνάμει ασφαλώς στηρήν εαυτούς καθαρούς από ρυπαρών έργων. Αντί πάσης θυσίας, πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτόν μας καθαρόν μετά το βάπτισμα. Και τώρα εδώ λέγει μερικά βαπτίσματα, ακούσατε τα. Πρώτον βάπτισμα. Έχει 7-8 βαπτίσματα. Πρώτον βάπτισμα. Το του κατακλυσμού εις εκοπήν αμαρτίας. Επιφέρει, είναι πολύ ωραία αυτά, ακούσατε τα. Επιφέρει ο Θεός, λέει, κατακλυσμό για να κόψει την αμαρτία. Και στο βάπτισμα έχουμε κόψουμε τις αμαρτίες. Επιφέρει κατακλυσμό για να κοπεί η αμαρτία. Δεύτερον βάπτισμα. Το δια της θαλάσσης και της νεφέλης. Σύμβολο γαρ ημέν νεφέλη του πνεύματος, η θάλασσα δε του ύδατος. Θυμηθείτε όταν πέρασαν οι Εβραίοι από τη θάλασσα και η νεφέλη τους εσκίαζε. Πέρασαν από τη θάλασσα και μπήκαν στην νεφέλη, που σημαίνει σώθηκαν από το νερό, εκεί δεν πνίγηκαν οι Φαραωνίτε, πάλι η αμαρτία εκεί κόπηκε, και μετά δέχτηκαν και την νεφέλη, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον βάπτισμα, το νομικόν, αυτό του νόμου του παλαιού. Πάσγαρα κάθαρτος απελούετο ύδατη, έπλυνετε τα ημάτια και ούτως εσύ στην παρεμβολή. Έπλυνε τα ρούχα του και έτσι έμπαινε μέσα στο στρατόπεδο. Τέταρτον βάπτισμα. Το Ιωάννου εισαγωγικών υπάρχων και εις μετάνοιαν άγων τους βαπτιζομένους ή να εις Χριστόν πιστεύσωση.
το βάπτισμα του Ιωάννου που ήταν βάπτισμα μετανοίας. Πέμπτο βάπτισμα, το του Κυρίου βάπτισμα, ως αυτό σε βαπτίσατο, όπως εκείνος βαπτίστηκε ο Χριστός. Ή να συντρίψει τα σκεφαλά των δρακόντων ή να κλείσει το κλίμα ύψιλον. Το κλίμα ύψιλον που θα πει να κατακλείσει, να πνίξει. Κλείζω, κλείσμα. Κλείζω, κλείσμα, κατακλυσμός. Θα πει φέρω πλημμύρα. Κατακλείζω. Ή να κλείσει, δηλαδή να καταποντήσει, να πνίξει την αμαρτία και πάντα τον παλαιόν Αδάμ ενθάψει το ύδατη, ή να αγιάσει τον βαπτιστή ή να πληρώσει τον νόμο. Να αγιάσει τον βαπτιστή, το ξέρατε αυτό? Ή να το της Τριάδος αποκαλύψει μυστήριον. Όλα αυτά δείχνουν γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός. Ή να τύπος και υπογραμμός ημίν προς το βαπτίζεστε γέννητε. Και γίνει και τύπος και υπογραμμός για μας. Βαπτιζόμεθα δε ημείς το τέλειον του Κυρίου βάπτισμα, το διείδατόστε και πνεύματος. Και εμείς, λέει, βαπτιζόμεθα το τέλειο βάπτισμα του Κυρίου, διείδατος και πνεύματος. Έκτον βάπτισμα, το διαμετανοίας και δακρύων, όντως επίπονον. Δύσκολο βάπτισμα, δάκρυα και μετάνοια. Έβδομον βάπτισμα, το διείδατος και μαρτυρίου, ο και αυτός Χριστός υπερημών ευαπτίσατο, ως λίανε δέσιμον και μακάριον, ως ον δευτέρης ου μολύνεται ρήπης. Είναι το βάπτισμα του μαρτυρίου. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τρόπος να ρηπανθείς πάλι, γιατί με το μαρτύριο πεθαίνεις και φεύγεις. Δηλαδή, μόλις βαπτιστείς, φεύγεις από τον κόσμο αυτόν. Το βάπτισμα του μαρτυρίου. Όγδον βάπτισμα, το τελευταίον ου σωτήριον. Δεν είναι για τη σωτηρία το όγδον βάπτισμα, αλλά της μεν κακίας αναιρετικών, όπως τότε στον κατακλυσμό το πρώτο, για να αναιρέσει, να βγάλει την κακία, ουκέ τη γαρκακία και αμαρτία πολιτεύεται. Δεν θα υπάρξει πια αμαρτία και κακία. Κολλάζον δε ατελεύτητα. Είναι το πύρτο αιώνιον που αποκόπτει πια την αμαρτία και δημιουργούνται οι καινοί ουρανοί και οι καινοί γη, στους οποίους κατοικεί η δικαιοσύνη και η αγιότητα του Θεού. Αυτά τα θαυμάσια που βλέπουμε με τα 8, αγαπητοί μου, βαπτίσματα που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εβαπτίστη Ιωάννης την χείρα επιθύς επί την θεία του δεσπότου κορυφήν και το ιδίο αίματι. Εβαπτίστη, πού εβαπτίστη ο Ιωάννης? Ο Ιωάννης εβαπτίστηκε με το να βάλει το χέρι του επάνω στον βαπτιζόμενο Χριστόν. Ο Ιωάννης εβαπτίστηκε με το ίδιο του το αίμα, το βάπτισμα του μαρτυρίου. Ου χρή υπερτίθεστε το βάπτισμα. Δεν πρέπει να αναβάλλουμε το βάπτισμα. Προσέξτε αυτό. Ου χρή υπερτίθεστε. Δεν πρέπει να αναβάλλουμε το βάπτισμα. Ότε διέργων η πίστη των προσιόντων μαρτυρηθεί. Όταν η πίστη σε εκείνων που προσέρχονται να βαπτιστούν μαρτυρηθεί, δηλαδή αποδειχθεί. Ο γάρεν δόλο προσιών το βαπτίσματι, κατακριθήσετε μάλλον ή ωφεληθήσετε. Εκείνος που προσέρχεται να βαπτιστεί με δόλον, όπως μερικοί που βαπτίζονται τώρα, να παντρευτώ κάποια γιατί την αγαπάω και γίνομαι ορθόδοξος για να την παντρευτώ, γιατί είμαι μομεθανός. Α, τα πράγματα δεν είναι καλά εδώ. Κατακριθήσετε μάλλον, παρά θα ωφεληθεί. Όσο για το πρέπει να βαπτίζετε, μη περιμένετε κουμπάρους. Πότε θα έρθει ο κουμπάρος από την Αμερική να βαπτίσει το παιδί και σου και μου πες, το παιδί θα το βαπτίζομαι γρήγορα για να μπορεί και να κοινωνεί. Μπορεί το παιδί να πεθάνει για μια στιγμή και μετά τι γίνεται? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, το βάπτισμα είναι πολύ σοβαρό. Είναι το μυστήριον πύλη που μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, που είναι η Εκκλησία σήμερα και αύριο, όταν θα μπούμε μέσα στους καινούριους ουρανούς και την καινούρια γη, που είναι η Βασιλεία πάλι του Θεού. Αυτά, αγαπητοί, τελειώνοντας την Τρίτη κατήχηση.